τώρα μάλιστα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν take it or leave it. Είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συζήτηση τόσο με τον κύριο Γιούγκερ όσο και με τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Επανέλαβε ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι η πρόταση της ελληνικής πλευράς. Είπε ότι όσον αφορά την Κομισιόν υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούν να πούν ότι η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να είναι πιο κοντά με τις θέσεις της Κομισιόν. Το επανέλαβε αυτό αρκετές φορές ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις συνεχίζονται κανονικά τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Ήταν μια συζήτηση πολύ επικοδομητική και όπως είπαμε, αναφέρθηκε στο ρεαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης. Βέβαια, όπως είπε, υπάρχουν θέματα τα οποία ακόμη δεν έχουν υπάρξει συγκλήσεις και υπάρχουν τα θέματα αγκάθια. Και επανέλαβε κιόλας ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπήρξε στο τραπέζι και η πρόταση take it or leave it. Νωρίτερα έχει αποχωρήσει και ο κύριος Ντάισεμπλουμ από τη συνάντηση, λίγο πριν από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου και εκείνος, όπως μας είπε, σημείωσε ότι ήταν μια καλή και επικοδομητική συζήτηση, αλλά θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται λοιπόν οι διαβουλεύσεις και τις επόμενες ημέρες. Για μια επικοδομητική συζήτηση έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Να ευχαριστήσω πολύ την